Ολοκληρώνεται σήμερα ο 62ος γύρος των διερευνητικών συνομιλιών με την Τουρκία στην Αθήνα και έχουμε μια σημαντική εξέλιξη. Ο Γιάννης Μούτσος θα μας τη μεταφέρει. Γιάννη, έχουμε πρόταση για συνάντηση των δύο Υπουργών Εξωτερικών στην Άγκυρα. Πρόταση η οποία φαίνεται ότι καταρχήν τουλάχιστον γίνεται δεκτή από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Δένδια, για τις 14 Απριλίου στην Άγκυρα. Εφόσον λοιπόν το κλίμα και οι συνθήκες κριθούν κατάλληλες από την ελληνική πλευρά, τότε ο κύριος Δένδια θα μεταβεί στην Άγκυρα για να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του, τον κύριο Μεβλούτ Σαβούσογλου. Ο κύριος Μεβλούτ Σαβούσογλου επίσης όμως είπε και σχολίασε το γεγονός αυτό, ότι περιμένει τον Έλληνα ομολογό του, τον κύριο Δένδια, στην Άγκυρα και μάλιστα θα συζητήσουν εκεί τα διμερή ζητήματα. Δεν έκρυψε μάλιστα την επιθυμία να υπάρξει και μια συνάντηση μελλοντικά με τον, μεταξύ του κυρίου Ερντογάν και του κυρίου Μητσοτάκη. Τώρα, όλα αυτά βεβαίως συμβαίνουν σε ένα κλίμα φορτισμένο από την πλευρά του κυρίου Ερντογάν, ο οποίος χθες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου με μέλη του Προεδρικού Συμβουλίου της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, είπε χαρακτηριστικά ότι οι αποφάσεις στο Αιγαίο είναι θέμα της Τουρκίας και πως αυτοί αποφασίζουν για οποιαδήποτε δραστηριότητα υπάρχει στην Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα, συνεχίζει τις προκλητικές δηλώσεις παρά τη διαδικασία των διερευνητικών επαφών. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη.